Σωματεία της Πάτρας που αυτές τις ημέρες μέσω εκδηλώσεων συγκεντρώνουν χρήματα για να ενισχύσουν οικονομικά οικογένειες και παιδιά, έβαλαν στόχο τα ξημερώματα άγνωστοι διαρρήκτες που παραβιάζοντας τις εισόδους εισέβαλαν σε αυτά. Σήμερα κατά τις 9.30 το πρωί έγινε αντιληπτή η διάρρηξη στο φωτεινό αστέρι που εδρεύει στη Βορείου Ηπείρου. Το πρωί 9.30 ώρα που μπήκα μέσα στο χώρο, είδα εδώ στο τραπέζι να λείπει η οθόνη του υπολογιστή. Λέω, μπορεί κάτι να έγινε, να το πήραν να το φτιάξουν. Με το που κινούμε, εκεί υπήρχαν πράγματα, παιχνίδια και αυτά, ήταν χυμένα κάτω, πιθανά πήραν τη σακούλα για να βάλουν την οθόνη. Και εδώ σκόρπια, χαρτιά, όλα αυτά που είναι εδώ πάνω, ήταν όλα πεταμένα κάτω. Προχωράω προς τα εκεί, είδα τα ντουλάπια ανοιχτά, πράγματα πεταγμένα, το ταμείο ανοιχτό, το κουτί δεν υπήρχε τίποτα μέσα, από χρήματα. Και πήγα και στην αποθήκη, είδα ότι λείπαν και από εκεί τρόφιμα. Από το φωτεινό αστέρι έκαναν ταυτόχρονα φτερά περίπου 300 ευρώ που υπήρχαν στο ταμείο, όπως επίσης παιχνίδια αλλά και τρόφιμα. Και αυτοί δεν ήρθαν έτσι, είπαν απόψε πάμε εκεί. Πιθανά είχαν περάσει, είχαν δει και έτσι μπήκανε. Γύρω στα 300 ευρώ περίπου. Έτσι μπορεί να ήταν. Αυτά ήταν να μαζεύαμε παιδιά για να πληρώσουμε. Όχι, για να πληρώσουμε τον Νίκη. Για να πληρώσουμε τον Νίκη. Δεν είμαστε ένας μικρός οργανισμός, είμαστε που βοηθάμε. Έτσι, τις προάλλες μας είχαν κόψει το ρεύμα, το τηλέφωνο και λέω το ρεύμα. Δηλαδή προσπαθούμε από μεταξύ μας να ματήσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Η ασφάλεια ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, όμως από τους υπεύθυνους του φωτεινού αστεριού ξεκινά ένας αγώνας δρόμου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των περίπου 500 άπορων οικογενειών που συντηρεί. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Να μην αφήσουμε καμία οικογένεια χωρίς να έχει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τουλάχιστον να έχει γεύμα. Και πόσες είναι συνολικά αυτή τη στιγμή οι οικογένειες? Οι οικογένειες είναι γύρω στις 560, κάπου εκεί. Οι άγνωστοι δράστες όμως τα ξημερώματα της Κυριακής εισέβαλαν και στα γραφεία της Φλόγας, αρπάζοντας 600 ευρώ και μία τηλεόραση.